Ήθελα να κάνω πριν μιλήσω επί της ουσίας τρία σχόλια δευτερολέπτων. Το πρώτο αφορά είδηση. Ότι η Χρυσή Αυγή βρήκε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Μπογδάνο, και παρουσίασε σήμερα τις φασιστικές ιδέες. Το δεύτερο, έφυγε ο κύριος Μαρκόπουλος, όλα στο φως λέει. Μα για το ΚΚΕ δεν είπε για την παρακολούθηση. Δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή συμφωνεί με την παρακολούθηση ή δεν θέλει καν να πει τίποτα για την παρακολούθηση του ΚΚΕ που έχει διάρκεια 6 χρόνων. 3 και 3. Τόσα δεν είναι. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Και το τρίτο σχόλιο δεν μπορώ. Ακούω. Έχουμε γίνει διεθνώς ρεζίλικα. Δεν σοβαρολογείτε. Εδώ η Μέρκελ ζητά εξηγήσεις από τον Ομπάμα. Γιατί την παρακολουθούσε η CIA και η NSA και δεν ξέρω ποιος άλλος. Εδώ πρωθυπουργοί και κράτη ολόκληρα κάνουν τέτοιες καταγγελίες και λέτε έχουμε γίνει ρεζίλοι σε ποιους? Στους πρωταγωνιστές όλου αυτού του τέρατος που έχουν δημιουργήσει μετά το 1990-91. Τώρα θα μιλήσω για το θεσμικό πλαίσιο. Γιατί και ο Γενικός Γραμματέας του κόμματός μας μίλησε αναλυτικά, έβαλε ερωτήματα που δεν απάντησε η κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση. Για τις τεράστιες ευθύνες δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω που έχει αυτή αλλά και η προηγούμενη. Και ο εισηγητής μας και οι ομιλητές. Μίλησαν αναλυτικά και για τη θέση μας για την Εξεταστική Επιτροπή. Απλά θέλω να πω ότι αυτά τα θέματα προσφέρονται και για ατάκες και για πολλά πράγματα. Θετικά το λέω, δεν το λέω αρνητικά. Και είναι βολική και αυτή η αντιπαράθεση. Εσείς κάνατε και εσείς κάνατε. Εμείς κάναμε, κανένας δεν λέει. Όλοι το απαρνούνται. Ότι κανένας δεν έκανε τίποτα. Και γελιοποιήστε πραγματικά. Πραγματικά γελιοποιήστε, εννοώ για όλες τις κυβερνήσεις. Όμως, σε ποιο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει όλα αυτά? Το νόμιμον δηλαδή, όπως έλεγε ο αείμνηστος Χαρίλαος Φλωράκης, το νόμιμον διαβάζεται το ίδιο και από την αρχή και από το τέλος. Είναι καρκινική λέξη. Και πράγματι, αν δει κανένα στο θεσμικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εδώ και θα πω συγκεκριμένα, για να μην τρώω το χρόνο, θα δει ότι μπορεί να χαρακτηρίζονται νόμιμα τα πάντα. Πρώτον, Σύνταγμα. Τι λέει το άρθρο 19? Λέει μια γενική διακήρυξη ότι είναι απόλυτα παραβίαστο το απόρριτο επιστολών επικοινωνίας, δηλαδή και τηλεφωνικά κλπ. Και μετά τι λέει? Η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρριτο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Ποιας? Με ποιους όρους? Ή διακρύβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων και η τρομοκρατία. Σημειώστε το αυτό. Γιατί λέω και η τρομοκρατία, γιατί τα άλλα τα ποινικά κλπ. Είναι γνωστά και στη συνέχεια, ως συνήθως, παραπέμπει σε εφαρμοστικό νόμο. Τον οποίο εφαρμοστικό νόμο φέρνουν όλες οι κυβερνήσεις, ανάλογα πώς τους βολεύει και κυρίως μέσα στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεύτερο, το άρθρο 28, αυτά τα έχετε ψηφίσει όλοι, γι' αυτό το λέω, κατοχυρώνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατοχυρώνει την υπεροχή του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, την υποχρέωση εφαρμογής και ενσωμάτωσης του στο ελληνικό δίκαιο. Ναι ή όχι? Άρα είσαι υποχρεωμένος ό,τι ψηφίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ό,τι αποφασίζει με τις οδηγίες να το ενσωματώνεις. Έχει γίνει αυτό? Έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Αμέτρητες, τις έχουμε πει εδώ. Γιατί τα λέω αυτά λοιπόν? Γιατί ενώ όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ αποδέχτηκαν παλιότερα, πολύ παλιότερα, υπήρχαν και μερικά λευκά και κατά, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια αποδέχονται όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο και έρχονται σήμερα και διαμαρτύρονται. Και θα πω χαρακτηριστικά, γιατί δεν μπορώ να τα πω όλα αυτά. Ειδικά μετά το 2000, με την επίθεση στους δίδυμους πύργους και μετά, επιταχύνθηκε όλο αυτό το τρομοκρατικό πλαίσιο, το θεσμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ρυθμούς πάρα πολύ γρήγορους. Οικοδομώντας ένα τεράστιο, τι μεγάλος αδελφός, δεν ξέρω τι παραπάνω υπάρχει. Και υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, διαβάστε και το, και τον Ριζοσπάστη, δημιουργεί έναν ατσάλινο φράχτη. Για ποιο λόγο? Για να χτυπήσει την δημοκρατία? Για να προστατέψει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα? Όχι. Για να προστατέψει το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα, την εξουσία των μονοπωλίων, αυτό που έχει αμύθιτο πλούτο και απίστευτη εκμετάλλευση από τους εργαζόμενους, από οποιοδήποτε λαϊκή αντίδραση και κυρίως από αντίδραση ανατροπής του. Πώς έγιναν αυτά? Πρώτο, θεσμικό πλαίσιο. Δεν θα πω για τις Ευρωπαϊκές Ένωσης, γιατί θα ήθελα να μιλάω ώρες. Εσείς υπερασπίζεστε όλοι την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτσι δεν είναι? Κύριε Υπουργέ, την υπερασπίζεστε όλοι. Και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν την υπερασπίζεστε, κύριε Κατρούγκα, δεν είναι? Μάλιστα. Τι λέει λοιπόν? Η επέμβαση του κράτους στην ιδιωτική ζωή του καθενός, άρα και στο δικαίωμα στο απόρριτο των επικοινωνιών του, δώστε μου χρόνο, επιτρέπεται όχι μόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας. Κάνω μια μικρή παρένθεση, για την οποία η εθνική ασφάλεια δεν κάνει καμία ανοίξη, παρά λέει ότι το κάθε κράτος θα την καθορίζει τι σημαίνει, γιατί είναι διαφορετικά τα κράτη, αλλά και για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Τι σημαίνει αυτό και ποιος το ερμηνεύει? Οικονομικής ευημερίας της χώρας, έτσι λέει και η κυβέρνηση σήμερα. Ότι έχουμε οικονομική ευημερία. Όμως ο κόσμος, ο λαός, άλλοι λένε ότι έχουμε οικονομική δυστυχία. Υπεράσπιση της τάξης, όχι κινητοποίησης, όχι απεργίες, πρόληψης ποινικών παραβάσεων, εδώ μπορούμε να συμφωνούν, προστασία της υγείας, της ηθικής κλπ. Κλπ. Σύμβαση Ευρωπαϊκή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που τον επικαλείστε συνεχώς. Αυτά λέει. Επομένως, το πρώτο θεσμικό θέμα που επιτρέπει να παραβιάζονται τα πάντα είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση, πέρα από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Δεύτερο θέμα, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Εδώ είναι το ζουμί. Και έρχονται οι 187, ο νόμος, ο ένας μετά τον άλλον, οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι. Θα έλεγε κανέναν, μα εσείς διαφωνείτε με το χτύπημα της τρομοκρατίας? Να προσδιορίσουμε τι είναι τρομοκρατία. Τι προσδιορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τρομοκρατία που τα έχετε συμφωνήσει όλοι σας, ή κάποιοι μπορεί να μην τα πήραν χαμπάρι, ενώ ατομικά και όχι πολιτικά? Λέει να βρούμε την πηγή της ριζοσπαστικοποίησης. Και τι θεωρεί ριζοσπαστικοποίηση? Τη θρησκευτική, ισλαμική, την ακροδεξιά, φασίστες, και την ακροαριστερή και αριστερή. Τι θεωρεί λοιπόν ως φυτόριο της τρομοκρατίας? Η άποψή τους, λέει, των ακροαριστερών, δηλαδή εμάς σημαδεύει γενικότερα, η άποψή τους για την κοινωνία συνεπάγεται δέσμευση για ισότητα και δίκαιη κατανομή εισοδήματος. Τα ακούτε? Αυτό είναι φυτόριο τρομοκρατίας, το να ζητάς αυτός που παράγει τον πλούτο να το απολαμβάνει κιόλας. Έτσι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζει. Αυτοί, λέει, απορρίπτουν τις υποκείμενες καπιταλιστικές αξίες, οι οποίες θεωρούνται ως η κύρια αιτία της κοινωνικής ανισότητας. Τι λέτε δηλαδή? Τι λέτε? 1% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ένας επιχειρηματίας για ένα βράδυ ξοδεύει όσο μια ζωή εργαζόμενου, και όταν το λες ότι είναι πηγή αυτό κοινωνικής ανισότητας, θεωρείσαι φυτόριο της τρομοκρατίας. Πάμε παρακάτω, έχει κι άλλο. Επιπλέον, αντιτίθεται στην αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, της υγείας και των μεταφορών, καθώς και στις διεθνείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Τα ακούτε? Όποιος δηλαδή είναι κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού, της υγείας, των μεταφορών κλπ, του ρεύματος, της ενέργειας, αυτός είναι φυτόριο της τρομοκρατίας. Και κανονικά πρέπει να τον πιάσει ο εισαγγελέας και να τον παραπέμψει ως τρομοκράτη. Αυτά έχετε συμφωνήσει όλοι. Δεν άκουσα καμιά κουβέντα. Και την Παρασκευή και σήμερα, πέρα από τις τοποθετήσεις που έκανε το δικό μας κόμμα. Δεύτερον, φτάνουν μόνο αυτά? Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο. Γι' αυτό όταν λέτε, αυτό δεν αθωώνει κανέναν. Ούτε την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ούτε οποιονδήποτε άλλον. Γιατί αυτά τα ψηφίσατε και τα εφαρμόζετε και δίνουν το δικαίωμα στον οποιοδήποτε, όχι να αφαιρετεί, να σου λέει ότι είναι νόμιμο. και όταν εξαιρείται κανένας. Και αφήστε τις υπόλοιπες ερμηνείες. Δεύτερο, υπάρχει ένα τερατώδες σύστημα φακελώματος, απίστευτο. Δεν έχω χρόνο να τα διαβάσω όλα, μόνο θα πάω στο Σέγγεν. Τι λέει το Σέγγεν? Το Σέγγεν έχει εξυγχρονιστεί, έχει γίνει τέρας και τι περιλαμβάνει στοιχεία όλων των πολιτών των διαμενόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα βιομετρικά δεδομένα των ατόμων άνω των 12 ετών. Τα ακούτε, κυρία Κατρούγκα, που είπατε για παρακολούθηση των 12 ετών. Προσφυγόπουλο, εσείς το είπατε, κάποιος άλλος. Συνθήκη Σέγγεν. Τι άλλο, ανάμεσα στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία επεξεργάζονται και μεταφέρουν οι αστυνομικές αρχές, υπηρεσίες ασφάλεια, μυστικές κλπ. Κλπ. Είναι και τα λεγόμενα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ποια είναι αυτά? Αν κάνω λάθος, διαψεύστε με. Αφορούν φιλετική εθνική προέλευση, πολιτικά φρονήματα, ξαναλέω με κεφαλαία, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεπιθήσεις, δύο φορές για να εμπεδοθεί, τη συμμετοχή σε ένωση ή σε σωματεία, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και το γενετήσιο προσανατολισμό. Αυτούς τους φακέλους φτιάχνει η Σέγγεν της περιβόητης δημοκρατικής εντός εισαγωγικών Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπερασπίζεται τα ατομικά δικαιώματα και μιλάμε για συστήματα τέρας κυριολεκτικά. Υπάρχει στο Στρασβούργο, συντονίζονται όλες αυτές οι υπηρεσίες, όλες κυριολεκτικά, οι οποίες φακελώνουν όλους όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μας λέτε λοιπόν τώρα? Ποια δημοκρατία, ποια ελευθερία, ποιες ανθρώπινες αξίες, για τα πάντα. Όταν πατάει ένα κουμπί και λέει ο Παφίλης τι είναι, σε όλους τους τομείς. Αυτά λοιπόν, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε με αυτό, και ευχαριστώ πολύ. Αυτά είναι ορισμένα παραδείγματα και θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες και με περισσότερα ακόμα στοιχεία που δείχνει, δεν υπάρχει αριθμός. Κάθε χρόνο βιομηχανία υπάρχει. Βιομηχανία και θεσμική, αλλά βιομηχανία και οργανωτική. Δηλαδή τέρατα παρακολούθησης. Κυριολεκτικά, γιατί το κάνουν αυτό? Υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος είναι ο εχθρός? Το 12χρονο παιδί? Εν δυνάμει τρομοκράτης? Γι' αυτό? Όχι. Εχθρός είναι ο λαός. Παρακαλώ, κύριε. Δεν θέλουν να κάνουν τα πάντα για να τσακίσουν κυριολεκτικά ό,τι αντίσταση αναπτύσσεται. Ματαιοπονούν. Και λέμε τώρα, τι θα κάνουμε? Λέτε, να διορθωθεί το θεσμικό πλαίσιο. Τι να διορθωθεί? Αυτά που σας είπα διορθώνονται, καταρχήν είναι υποχρεωτικά για όσους συμφωνούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς τι λέμε? Να καταργηθεί όλο το θεσμικό πλαίσιο. Ποιος συμφωνεί? Συμφωνεί κανένας. Και αν θέλετε να συζητήσουμε για την ΕΕΠ, να συζητήσουμε ξεχωριστά. Συμφωνεί κανένας? Ποια θεσμικό πλαίσιο να βελτιωθεί? Όλο αυτό βελτιώνεται. Για μας λοιπόν λέμε ο λαός να μην αποδεχθεί να βάλουν στο γύψο τα δικαιώματά του και τις ελευθερίες του, γιατί ακριβώς, ξαναλέω, στοχεύουν να εμποδίσουν το αναπόφευκτο. Τέλειο, σε μια φράση είναι. Αργά ή γρήγορα, που είναι η ανατροπή αυτού του συστήματος. Γι' αυτό τους λέμε, ελάτε μαζί μας, όσο και αν διαφωνείτε, τους έχετε δει όλους τους υπόλοιπους και σε αυτό το θέμα, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την καπιταλιστική βαρβαρότητα που συντρίβει όλους τους λαούς.